ήθελα και εγώ να πω βιολογία, ορισμένες παρατηρήσεις. Άκουσα από αρκετούς συντρόφους ότι η αριστερά πάει καλά, έχει λόγο, έκαναν και κάποιες αναφορές για τις εκλογές. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Αν κάποιοι αυτή τη στιγμή δώσουν παραπάνω ποσοστό στην αριστερά, και μιλάω για αυτούς που πρόσφυγαν στο κέντρο, ή και ίσως κάποιος από τη λαϊκή δεξιά, θα το κάνουν μόνο και μόνο γιατί τα δικά τους κόμματα τους έχουν προδώσει. Μόνο και μόνο γι' αυτό, εξ ανάγκης. Αυτή τη στιγμή η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι η αριστερά δεν έχει πείσει. Και γιατί δεν έχει πείσει? Παρακολουθώ εδώ και δεκαετίες τέτοιου είδους συγκεντρώσεις και θα μου επιτρέψετε να πω ότι από εκεί που ξεκίνησε η αριστερά, αν θέλετε το βασικό θέμα της αριστεράς, δεν ακούγεται πια σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Ακόμη για εκλογές, ακόμη για μέτωπα, ακόμη για πολιτικές απεργίες, μάλλον για απεργίες, όχι για πολιτικές απεργίες, αυτό θα αναφερθώ αργότερα, και δεν έχω ακούσει ποτέ για επανάσταση. Αυτό το ζήτημα λες και δεν ακούγεται. Και μάλιστα, εξαιτίας των τελευταίων γεγονότων στο Σύνταγμα, όταν βγαίνουν κάποιοι και συγκρούονται δυναμικά, παρουσιάζονται κάποιοι κύριοι, δεν θέλω να τους κατονομάσω, δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα τακτικών, να λένε ότι αυτοί είναι κουκουλοφόροι. Ποιοι είναι κουκουλοφόροι? Εγώ κατεβαίνω στο Σύνταγμα και όποτε γίνεται σύγκρουση με τα ΜΑΤ, είμαι μέσα στο πλήθος. Υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι είναι όντως κουκουλοφόροι, αλλά τα περισσότερα είναι πιτσιρίκια, υπάρχουν και μεγάλοι και τον τελευταίο καιρό, αν έχετε δει και στην ιδιότητα στο YouTube, γιατί και γιαγιάδες. Παίρνουν και γιαγιάδες ακόμα πέτρες και πετάνε. Είναι δυνατόν εμείς, όσοι από εμάς τέλος πάντων είμαστε από την ελληνική αριστερά, εγώ προέρχομαι από την ελληνική αριστερά, να μην συζητάμε για το ζήτημα της επαναστάσεως και να το καταδικάζουμε και να λέμε ότι όποτε γίνονται επεισόδια αυτά τα κάνουν κάποιοι, πώς τους λένε, προβοκάτορες. Το βρήκαμε τώρα. Το ακούμε 10 χρόνια τώρα, προβοκάτορες, προβοκάτορες. Πράγματα απαράδεκτα. Εγώ λοιπόν θέλω να δώσω τη δική μου αίσθηση, τη δική μου ερμηνεία, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει το μέτωπο. Διότι κατά την προσωπική μου άποψη, η αριστερά έχει ξεχάσει την τεχνολογία της ανατροπής. Αυτό που δίδαξε ο Λένιν στην εργατική τάξη. Πώς ανατρέπουν. Είναι και ζήτημα ψυχολογίας. Και τι εννοώ με αυτό? Θυμάμαι τον κύριο Αλαβάνο, όταν είχαν ξεκινήσει, ήταν πέρυσι τον Φεβρουάριο, είχαν ξεκινήσει τα γεγονότα και είχαν προχωρήσει μάλλον τα γεγονότα στην Αίγυπτο. Και βγαίνει λοιπόν και λέει, τότε γινόταν μια παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, 19 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα, λέει, να γίνει και εδώ πέρα τα Ταχρίρ. Πλατεία Ταχρίρ. 23, συγγνώμη, ευχαριστώ για την διόρθωση. Λοιπόν, ήμουνα σε αυτή την πολιτική απεργία, ήταν και ο σύντροφος Αλαβάνος παρόν, και πάρα πολλά μπλοκ, ας μην τα κατονομάσουμε, έκαναν περίπατο και έφυγαν. Και με αυτά τα μπλοκ που έκαναν περίπατο και έφυγαν, περιμένουμε να πάρουμε εξουσία, το λέω σοβαρά, όταν δηλαδή κατεβαίνει ένας πολιτικός σχηματισμός και λέει ότι εγώ αρνούμαι να συγκρουστώ κατά μέτωπο, δεν σας λέω να πάρουμε τα όπλα. Εκεί τουλάχιστον να μην φύγεις από την πλατεία. Δεν κάνεις ούτε αυτό. Και μετά περιμένεις να βγεις στον κόσμο και να λες θα με ψηφίσει και όλα και ότι υπάρχει ροή, υπάρχει, πώς το είπε προηγουμένως ένας σύντροφος, ροπή. Τι ροπή υπάρχει? Άμα σου δώσει την ψήφο του κάποιος πολίτης, θα το κάνει μόνο και μόνο γιατί θα περιμένει από σένα να μην του κόψεις το ρεύμα. Υποτίθεται ότι εσύ δεν θα του κόψεις τη σύνταξη. Σε αυτό αρκείται η αριστερά. Αυτό μας αρκεί δηλαδή? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ένα δεύτερο ζήτημα. Όπως είχε πει και ο Λένιν στις αναλύσεις που έκανε περί αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθήκων για την Επανάσταση, έχω την αίσθηση ότι οι αντικειμενικές συνθήκες υπάρχουν. Αντικειμενικά, ο λαός ζητά, προσέξτε, όχι απλώς την ανατροπή, την επαναστατική ανατροπή. Αυτό που έγινε την 28η Οκτωβρίου είναι οπωσδήποτε μία εμβριακή κατάσταση εξεγέρσεως. Αλλά λείπει η επαναστατική ηγεσία. Λείπουν οι αριστεροί. Λείπουν αυτοί που θα οθήσουν την επανάσταση. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που εμφανίζομαι σε κάποιες συγκεντρώσεις και συζητάω όλα αυτά τα ζητήματα με κάποιους συντρόφους να μου λένε μην μιλάς για συγκρούσεις, ξέρω εγώ, ακόμα και επαναστατικά, γιατί ο λαός δεν είναι όρημος. Δεν είναι όρημος ο λαός ή εμείς δεν είμαστε όρημοι να πάρουμε την εξουσία? Εγώ λέω ότι εμείς δεν είμαστε όρημοι να πάρουμε την εξουσία. Είναι πολύ μεγάλη αδικία να επιρρύπτουμε τις δικές μας ευθύνες στο λαό και να λέμε ότι ο λαός δεν είναι έρημος. Τι δεν είναι έρημος? Ο λαός λέει έλα να με καθοδηγήσει να τους ανατρέψω. Επαναστατικά, προσέξτε, επαναστατικά. Άλλο ζήτημα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει τεθεί από πάρα πολλούς
το ζήτημα της πολιτικής απεργίας. Και αυτό το λέω γιατί σε αρκετές κουβέντες που είχαμε κάποιους συντρόφους από την Ανταρσία, επί μονίμου βάσεως μιλούσαν για την ανάγκη απεργιών. Ναι, αλλά προηγουμένως μία σύντροφος. Ήταν κάτι πάρα πολύ απλό, που είναι και νόμος όχι μόνο για μένα της κοινωνιολογίας, αλλά και της οικονομίας. Ότι οι πόροι σου είναι περιορισμένοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πόροι σου είναι φυσικοί. Οι ανθρώποι κοινωνικοί είναι περιορισμένοι. Δεν μπορεί ο κόσμος να κατεβαίνει κάθε φορά στην απεργία. Αυτό το λέω γιατί σε κάποιες διαφωνίες που είχαμε με κάποιες στελέχη της Ανταρσία μου έλεγαν ότι θα κάνουμε ξανά απεργία, μην τα περιμένεις όλα ξανά και ξανά. Κάναμε 7, 8, 9, πόσες πρέπει να κάνουμε, στις 20 δηλαδή, στις 30. Βάλε μου ένα όριο, γιατί τα όρια ο ελληνικός λαός, τα όρια του ελληνικού λαού δεν είναι απεριόριστα. Ούτε μπορείς εσύ να λες άμα δεν έχεις ένα στρατηγικό σχέδιο. Εγώ βλέπω ακόμα και τα πιο δυναμικά μπλοκ να κατεβαίνουν στο Σύνταγμα και μετά να φεύγουν. Και μετά τι θα πεις, έλα στην επόμενη γενική απεργία. Άντε, πόσες φορές θα κατέβεις στην γενική απεργία. Κατέβηκε. Αν εμείς δεν τολμάμε να αποκλείσουμε τη Βουλή ή ακόμα να υπάρχουν ορισμένοι αριστεροί, από την καθεστωτική αριστερά εννοώ, που καταδικάζουν κάποιες προσπάθειες από ορισμένους δυναμικούς συντρόφους οι οποίοι προσπάθησαν να εισβάλλουν μέσα στη Βουλή. Γιατί να το καταδικάσουν. Μπορεί κάποιος να πει ότι σιωπηρά τέλος πάντων δεν συμφωνώ, αλλά μέχρι εκεί είναι δυνατόν να λένε ότι καταδικάζω αυτό γιατί λέει έτσι πλήττεται ο ναός της Δημοκρατίας. Ποιος ναός της Δημοκρατίας. Η Βουλή είναι ο ναός της Δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα εκεί πέρα, αυτή η κατάσταση είναι ναός της Δημοκρατίας. Όσοι σύντομοι. Ναι, τελειώνω γιατί δεν θέλω να καταλάβω τον χρόνο σας. Όσοι από εσάς θυμούνται τα χρόνια της Γαλλικής Επαναστάσεως, όταν σε κάποια στιγμή οι Ιακωβίνοι εσυγκρούονται με τους Γεροντίνους, έφτασαν στο σημείο να ιδρύουν παράλληλα κοινοβούλια. Δηλαδή έλεγα, αυτό το κοινοβούλιο, επειδή το ελέγχουν οι Φιλομοναχικοί ή τέλος πάντων οι Γεροντίνοι, εμείς θα ελέγχουμε τις δικές μας λέσχες, θα ιδρύουμε τα δικά μας κοινοβούλια. Έχει πέσει και η πρόταση από πάρα πολλούς, εκτός από την πολιτική απεργία, να προχωρήσουμε σε μια συντακτική συνέλευση. Προσέξτε, όχι μετά από εκλογές. Να αυτοανακηρυχθούμε σε συντακτική εθνοσυνέλευση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή λαϊκές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες μπορούν να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο στάδιο. Είναι μια επαναστατική ανατροπή. Στην ουσία λες ότι ξέρεις, κύριε Παπαδήμο, δεν αναγνωρίζουμε πια τη δική σου βουλή. Αυτοανακηρυσσόμεθα σε συντακτική εθνοσυνέλευση. Τέτοιου είδους προτάσεις, κατά με για να κλείσω, για να μην καταχρώ με άλλο το χρόνο σας, θα έδιναν κάποια ελπίδα σε κάποιον. Δηλαδή, ξέρεις, κύριε, αυτός έχει την πολιτική ισχύ, έχει το τσαγανό, έχει τα κότσια να πάρει την εξουσία. Όταν όμως όλες οι συζητήσεις περιορίζονται σε ένα μέτωπο, το οποίο ακόμα δεν ξέρουν τι θα κάνει, θα κατέβει στην επόμενη γενική απεργία, θα πάει σε εκλογές, δεν νομίζω ότι συγκινούν τον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ.